Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζεις να έχει κάτι κι από μένα. Να με τη νύχτα η φωνή χαμένων φίλων σου που λένε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Ήθελα να με εισιτήριο στην τσέπη σου όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να με εισιτήριο στην τσέπη σου όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Κύριε Θερασίνη, καλησπέρα. Καλησπέρα στην πόλη της Τρίπολης. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεσαι την πόλη μας? Έχω έρθει άλλη μια φορά πριν από 4 χρόνια στην πλατεία Άρεως και τραγουδήσαμε με τη Μελίνα Τικανά. Πολύ ωραία. Και αυτή τη φορά κάναμε μια αυτοδιοργάνωση συνέδρια για να μπορέσουμε να δείξουμε τη δουλειά μας. Αυτό το χειμώνα τον διαλέξαμε να γυρίζουμε όλη την περιφέρεια και να πηγαίνουμε κοντά στον κόσμο. Που νομίζω και το έχει και πάρα πολύ ανάγκη ο κόσμος, ειδικά αυτή την περίοδο. Θα ήθελα να πιαστώ από μια συνέντευξη που είχατε δώσει παλιότερα και να πάμε λίγο πίσω. Που είχατε πει ότι ο όνειρό σας ήταν από το να τραγουδάτε μια κιθάρα σε φίλους. Θέλατε να τραγουδάτε με την ίδια κιθάρα σε μεγαλύτερο κοινό. Ναι, αυτό το είχα πει ώστε ότι οι συνευλίες πρέπει να είναι σαν μια μεγάλη παρέα. Είναι σαν να τραγουδάς την παρέα σου με τους φίλους σου και να αυξάνεται, ας πούμε, η παρέα, να γίνεται ακόμη και 1000 άτομα, ας πούμε, και να αισθάνεσαι έτσι, ότι είσαι σαν σε μια παρέα. Και όχι ότι είναι ότι κάτι, ότι προσπαθείς να εντυπωσιάσεις τον κόσμο, γιατί σαν να είσαι στην παρέα. Δηλαδή, να προσπαθείς να βάλεις τον κόσμο να τραγουδήσει από κάτι. Όταν εγώ σκέφτομαι, επειδή δεν σας ακούω χρόνια, ακούω τα τραγούδια σας, το όνομα Παντελής Θαλασσινός, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι, η πρώτη λέξη είναι η Ελλάδα, η παράδοση. Έχετε πει πάρα πολλά ωραία τραγούδια, έχετε γράψει παραδοσιακά τραγούδια. Γενικά έχετε ασχοληθεί πολύ με την παράδοση και τη μουσική αυτή. Τι σημαίνει για σας όλο αυτό το κομμάτι της μουσικής? Κοιτάξτε, ο τρόπος που γράφω τυχαίνει να θυμίζει Ελλάδα. Ελληνικό ήχο, ελληνική μουσική. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι ότι αυτό είναι το στυλ μου και εγώ αυτό προσπάθησα να κάνω έτσι επιτυδευμένα ή τέτοια πράγματα. Δηλαδή προσπαθούσα οι μελωδίες μου όταν γράφω τραγούδια να είναι ελληνικές, να είναι καθαρά ελληνικές, να παίζονται από καθαρά όργανα, να μπορούν να παιχτούν και από ηλεκτρικές κιθάρες, αλλά και από ένα λαούτο και ένα βιολί και ένα ζούκι. Είμαι λαϊκός άνθρωπος και προσπαθώ να γράφω λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή ο καθένας ό,τι είναι, αν βγάζει αυτό που είναι, νομίζω ότι είναι η αλήθεια του. Από εκεί και πέρα έτυχε να αγαπηθεί αυτό το στυλ που έπαιξα εγώ και έτυχε και να λείπει από τον όλο ήχο της ελληνικής μουσικής. Το καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα. Μου τζουρωμένο το γυαλί, μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Μας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θε. Μας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θε. Πολλοί τραγουδιστές παλεύουν και λένε ότι ένας καλός τραγουδιστής είναι αυτός ο οποίος αφήνει τραγούδια στον χρόνο και στέκεται και ο ίδιος στον χρόνο. Εσείς έχετε πει σπουδαία τραγούδια, τρέψτε μου να το πω εγώ αυτό, που τραγουδιώνται από πάρα πολλούς, από άλλες μουσικές σκηνές, από άλλους καλλιτέχνες.
τι να αναφέρουμε, το ανάθεμά σε μέχρι τα σμενέικα τραγούδια, εξαιρετικά τραγούδια τα οποία συνεχίζουν και κατέχουν στον χρόνο. Όταν τα γράφατε και όταν τα λέγατε αυτά τα τραγούδια, το πιστεύατε αυτό ότι θα περάσουν τόσα πολλά χρόνια και ακόμα όχι, θα είναι. Σαφώς όχι. Όταν γράφεις ένα τραγούδι, ποτέ δεν σκέφτεσαι την πορεία του. Ποτέ δεν σκέφτεσαι τον αποδέκτη. Είναι λάθος στη δημιουργία όταν σκέφτεσαι το πώς θα τον δεχτεί κάποιος. Η δημιουργία πρέπει να είναι έκφραση. Βέβαια, σε όποιον αρέσει το ακούει ή σε όποιον αρέσει το βλέπει, αν είναι ένας πίνακας ζωγραφικής. Mm-hmm. Όποιον... κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, αλίμονο, αν προσπαθούσαμε το πώς θα πλασάρουμε ένα τραγούδι στην αγορά. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτό το έκανα με συνταγές οι εταιρείες που προσπαθούσαν να βγάζουν τραγούδια για να πουλάνε. Βέβαια. Μια και είπατε για τις εταιρείες. Όλα αυτά τα χρόνια που τραγουδάτε, το τραγούδι, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Έχει μεταλλαχθεί, έχει χαθεί η δισκογραφία, όλα πια γίνονται μέσω του διαδικτύου. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, πώς προσαρμόζεται και γιατί συμβαίνει αυτό δηλαδή με τη μουσική? Απλά είπατε τη σωστή λέξη, έχει γίνει μια μετάλλαξη στο τραγούδι, διότι έχει αλλάξει και ο τρόπος διακίνησης των τραγουδιών. Βλέπουμε ότι το διαδίκτυο μπήκε πάρα πολύ στη ζωή μας και υπάρχει και το... η άλλη ιδεολογία αγοράς που λέμε. Σίγουρα όταν κάποιο προϊόν, ένα τραγούδι γίνεται προϊόν, γιατί κακά τα ψέματα είχε γίνει προϊόν το τραγούδι, πουλιόταν και πουλιέται ακόμα, δηλαδή άσχετα αν δεν αγοράζει πια κόσμος, άλλαξε ο τρόπος η ιδεολογία της αγοράς, δηλαδή σήμερα σαν να πουλάς υπηρεσίες μέσα στο ίντερνετ, παρά να έχεις ένα προϊόν το οποίο να πωλείται στη βιτρίνα, στο κατάστημα των συνδύων. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες εξυγχανίστησαν, διότι είναι σαν το καράβι που βουλιάζει και την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια και αφήσανε εμάς, μόνους μας, να προσπαθούμε να κάνουμε μόνοι μας τις παραγωγές για να δώσουμε ένα παρόν και για να βγάλουμε τα καινούργια τραγούδια. Αν αγαπούσαν τη μουσική οι εταιρείες, θα ήταν παρούσες. Σα καθρέφτη στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιωτικά και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιωτικά και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά, τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα και εσείς είστε και δημιουργός εκτός από τραγουδιστές, δημιουργείτε μουσική, γεννάτε μουσική. Θα πιστεύετε ότι είναι εύκολο για τα νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα να... και να... Κοιτάξτε, με τον τρόπο διακίνησης, όπως ακούγονται πια τα τραγούδια, είναι πιο εύκολο το πράγμα. Mm-hmm. Παλιά έπρεπε να πας σε μια εταιρεία και να σε πάρει και να σε βγάλει στο εμπόριο που είναι στα ραδιόφωνα και στα μαγαζιά. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο γιατί ο καθένας έχει ίσες ευκαιρίες μέσα στο ίντερνετ. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι βάζουν ένα τραγούδι μέσα στο ίντερνετ και όποιος θέλει το ακούει. Και πέρα το ψάχνει και τα ακούει όποιος θέλει. Εσείς όταν είχατε ξεκινήσει τότε, που μπορώ να πούμε ότι δεν είχατε μπει σε ένα στυλ που ήταν της μόδας, ένα στυλ που ήταν εύκολο, ένα στυλ το οποίο είδος μουσικής, αν μπορούμε να πούμε, που ήταν το πιο εύπεπτο, είχατε αντιμετωπίσει δυσκολίες στα πρώτα σας χρόνια? Πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Δυσκολίες δεν είναι μόνο στο να μπει σε μία εταιρεία. Είναι όλο αυτό που έχεις να ξεπεράσεις. Ένα πολύ μεγάλο βάρος το οποίο το δημιουργούν τα τεράστια ονόματα που υπήρχαν όταν ξεκινάγαμε εμείς. Και λέγαμε αν είναι δυνατόν να μπορεί ο κόσμος να πει τώρα εμάς, ενώ υπάρχουν ας πούμε ο Νταλάβας, ο Ζαντζίδης, υπήρχε τότε, ο Πιθικότσης, η Χαρσαλέξη, η Δήμητρα Γαλά, η Μαρέλης Μητσιέας. Λέω τώρα για τεράστια. Τεράστια, ναι. Έτσι. Και λέω τώρα αν είναι δυνατόν ο κόσμος αν θέλει τώρα να ακούσει εμάς. Και όμως όλο και κάτι έχει να ακούσει. Ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι αν σε ακούσουν μπορούν να τους αρέσει και μπορούν να πάρουν και από σένα ένα τραγούδι, ένα τραγούδι. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η
είναι μόνο συγκίνηση. Αν μπορείς και συγκινήσεις, δεν έχουν να κάνουν ούτε οι αφήσεις, ούτε τα φώτα, ούτε οι καπνοί, ούτε το μεγαλεπίβολα εκεί να πάνω, ας πούμε, και εδώ άλλες διαφημίσεις, τίποτα δεν είναι, είναι μόνο συγκίνηση. Αν αφαιθούμε στην τέχνη και στη συγκίνηση.